σήμερα έγινε άλλο ένα εργοδοτικό έγκλημα. Ένας συνάδελφός μας, 47 χρονών, πατέρας δύο μικρών παιδιών, έπεσε νεκρός την ώρα της εργασίας του. Τον καταπλάκωσε δέντρο. Δεν ήταν ούτε η κακιά στιγμή, ούτε η κακιά η ώρα που θα βγουν να πούνε όπως λέει η πλειοψηφία του Δημάρχου. Ήταν εργοδοτικό έγκλημα. Ο συνάδελφος, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν είχε κανένα μέτρο προστασίας για την υγεία και την ασφάλειά του. Καταγγέλουμε τη Δημοτική Αρχή. Καταγγέλουμε καταρχήν το απαράδεκτο δελτίο τύπου που έβγαλε και μένει απλά στα συλληπιτήρια. Θα αναλάβει την ευθύνη του ως δήμαρχος. Δεν κυβερνάει σήμερα τον τόπο. Δεν είδε σήμερα. Συγκεκριμένα, μιλήστε για κάποια μέτρα που δεν ελήφθησαν. Έχουμε κάτι συγκεκριμένο να πούμε, την εικόνα που έχετε μέχρι τώρα. Με τη σύμφωνα με την εικόνα, καταρχήν δεν ήταν δεμένο το δέντρο που τον πλάκωσε. Πώς κόβησε ένα δέντρο, και μάλιστα έναν ευκάλυτο που όλοι ξέρουμε πόσα μέτρα είναι. Ακόμη και να το κατεβάσει, να το κουρέψει δηλαδή, δουλεύει και αυτήν την ημέρα, έπρεπε σε κάποια μέτρα να βρεθεί. Για να πέσει σταδιακά κάτω. Υπήρχαν τέτοια μέτρα. Είχε περάσει εκπαίδευση ο συνάδελφο. Ήξερε πώς να κόψει. Ή απλά τους βάζουν στο ριδόν, κόψε δέντρα. Ό,τι τύχει τύχει. Πρέπει να σταματήσει αυτό το εργοδοτικό άνθρωπο. Απάντησε τα εργοδοτικά εγκλήματα. 66 συναδέλφους μετράμε νεκρούς. Την ώρα της δουλειάς. Όχι στο σπίτι του. Την ώρα της δουλειάς του μετράμε. Και αντί ούτε ένα δεν έχει τιμωρηθεί. Ξέρετε με ποιον τρόπο έγινε το ατύχημα, ήταν πάνω στο δέντρο του και στην κοινοτική άδεια. Κάτω ήταν στο δέντρο και προσπαθούσαν να το κόψουν. Κάτω ήταν και προσπαθούσαν να το κόψουν. Και το πλάκωσε. Δεν τρόπο έγινε. Πρώτο το Το θέμα δεν ήταν πώς έγινε το ατύχημα. Το θέμα ήταν ότι έπρεπε το δέντρο να είναι δεμένο. Έπρεπε να είναι εκεί πέρα ο τεχνικός ασφαλείας να του πει πώς πρέπει να το κόψει. Είχε περάσει εκπαίδευση. Με τους συναδέλφους του έχετε επικοινωνήσει, προλάβατε καθόλου να μιλήσετε και ξέρω ότι αυτή τη στιγμή δεν μου καταφέρει. Ακόμη ξέρω ότι δεν μου καταφέρει. Δεν καταφέρει. Το ψάχνουμε το Δήμα. Στο Δημαρχείο αυτή τη στιγμή είναι όλοι εξαφανισμένοι. Αλήθεια, τόσο πολύ κόπτονται για τους συναδέλφους που φοβούνται να μας αντιμετωπίσουν τους εργαζόμενους. Εμείς δεν θα παραδείσουμε να γίνει άλλο έγκλημα. Θα κινήσουν γη και ουρανού να σταματήσουν αυτά τα πράγματα. Δεν μπορεί να φεύγει ένας εργαζόμενος το πρωί από το σπίτι του, από τα παιδιά του και να μην ξέρει αν θα γυρίσει το μεσημέρι στην οικογένειά του. Έλεος, στους Δήμους δουλεύουμε, δεν κάνουμε πόλεμο. Δουλεύω σε Δήμο, είμαι δεντροκηπουρός και ξέρω πως κόβεται τα δέντρα. Όταν κόψεις μεγάλο δέντρο, πρέπει να είσαι στο γερανό πάνω δεμένος με η μάτα και η μάτα που έχει από σβηστήρα, που σε περίπτωση που γλυφτείς ή ζαλιστείς, ο αποσβηστήρας αυτό σε βοηθά και σε κρατάει. Ένα αυτό. Δεύτερον, ο κορμός είπε να έχει δεθεί και να υπάρχει γερανός που να το κρατάει. Τι συνέβη εδώ? Αυτό συνέβηκε ότι δεν υπήρχε ούτε από αυτά. Ούτε η μάντα, δεν ξέρω αν είχε η μάντα ο συνάδελφος, αλλά όταν κατέβηκε κάτω δεν ήταν δεμένος, ήταν ελεύθερος.